πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο. Έχει περισσότερες πληροφορίες για το τηλεφώνημα Σόλτς-Πούτιν και τα όσα είπε σήμερα ο Γερμανός Καγκελάριος. Ναι, καλησπέρα. Ο Γερμανός Καγκελάριος, όπως είδαμε και στο βίντεο, είπε ότι ήθελα να διαλύσω τις ψευδεστήσεις που μπορεί να έχει ο Πούτιν, ότι εμείς θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία. Ότι κουραστήκαμε, ότι δεν μπορούμε άλλο και ότι θα την εγκαταλείψουμε. Είπε όμως και κάτι άλλο. Η συνομιλία ήταν μία ώρα. Άρα μπήκανε και συζητήσαν αρκετά θέματα. Ο Σόλτς λέει σήμερα, η συνομιλία ήταν πολύ λεπτομερής, αλλά την έβαλε και στην αναγνώριση ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στις απόψεις του Ρώσου Προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο. Σε συνεντεύξεις του, ο καγκελάριος Σόλτς έχει πει ότι όσες φορές έχει μιλήσει με τον Πούτιν, δεν αλλάζει τίποτα. Ο κύριος Πούτιν αρχίζει και λέει τα δικά του, την δική του εκδοχή του πολέμου. Λέει πάντα, λέει ο Σόλτς, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και ποτέ δεν αλλάζει αυτά που πρόκειται να πει. Αυτό έγινε, λέει, και σε αυτό το τηλεφώνημα και αυτό δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην πλευρά της Μόσχας. Τώρα να πούμε τέλος ότι έκανε δηλώσεις πριν από λίγο και ο κύριος Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο οποίος ηρωνεύτηκε ουσιαστικά το τηλεφώνημα Σόλτς, λέγοντας οι χθεσινές μαζικές επιθέσεις των Ρώσων σε πολιτικούς στόχους δείχνει ότι τα διάφορα τηλεφωνήματα δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα και δεν μειώνουν τη ρωσική επιθετικότητα. Και είχε σημάνει νωρίτερα συναγερμός και στην Πολωνία. Σήκωσαν οι Πολωνοί μαχητικά την ώρα της μαζικής επίθεσης των Ρώσων.